Κώστας Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών στη Σχολή Ευελπίδων, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub για ακόμη μια φορά. Γεια σας, κύριε Γρίβα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Γρίβα, θέλω να ξεκινήσουμε από τα τρέχοντα. Είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον, τη συνάντησή του με τον ομολόγο του Άντονι Μπλίνκεν και τέθηκαν πάρα πολλά θέματα. Θέλω να ξεκινήσω από το Κυπριακό. Παρότι έκλεισε η συμφωνία με την ταυτόχρονη πώληση F-16 στην Τουρκία και F-35 στην Ελλάδα, το θέμα του Κυπριακού δεν μπήκε στη μέση. Η ελληνική πλευρά υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση με το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών και νομίζω ότι με το να εστιάσουμε αμιγώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει μείνει λίγο το Κυπριακό πίσω. Ποια είναι η εντύπωσή σας? Ναι, δυστυχώς αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ και αρκετά χρόνια η Αθήνα αντιμετωπίζει την Κύπρο ως σαν να ήταν ένα βαρύδι. Έχει δημιουργηθεί και το αφήγημα ότι είναι μια άλλη χώρα και εν πάση περιπτώσει ας κάνει ό,τι τη φωτίσει ο Θεός. Δεν το λέμε έτσι, αλλά αυτό εννοούμε. Από την άλλη, δυστυχώς και οι κυπριακές ηγεσίες δεν δείχνουν να έχουν κάποια διάθεση να προχωρήσουν σε μία λύση του Κυπριακού ρεαλιστική, και ρεαλιστική λύση θα είναι και μόνο, κατά την ταπεινή μου άποψη, η προσπάθεια απελευθέρωσης των κατεχόμενων εδαφών. Θα πιστεί να κάνουμε πόλεμο τώρα? Όχι, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη να συμβεί, αλλά μπορεί να ξεκινήσει μία προσπάθεια που να περιλαμβάνει ενίσχυση των αποτρεπτικών ικανότητων, διπλωματική, μια μεγάλη καμπάνια σε παγκόσμιο επίπεδο, ανάπτυξη συμμαχιών κλπ. Και μακροπρόθεσμα να περιμένει να σου δοθεί η ευκαιρία. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που και η ελλαδική και η κυπριακή πλευρά δεν έχουν καμία ιδιαίτερη διάθεση να θίξουν καταστάσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες από πλευράς τους βρίσκονται σε μια μεγάλη μετάλλαξη όσον αφορά τη γεωπολιτική του στρατηγική και συνεχίζουν να επενδύουν πάνω στην Τουρκία για δικούς τους λόγους, κατά με λάθος, αλλά αυτό συμβαίνει, τότε είναι φυσικό και επόμενο να έχουμε αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει. Οπότε δεν με εκπλήσει, να το πούμε έτσι. Η αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης και γενικότερα όλες οι υποδομές ήταν και αυτές στο επίκεντρο της συνάντησης του Μπλίνκεν μαζί με τον Γεραπετρίτη, και από πολλούς υποστηρίζεται ότι Αλεξανδρούπολη και Σούδα αλλάζουν εντελώς την άποψη των Αμερικανών για την Ελλάδα. Τι λέτε? Αυτό είναι εν μέρη σωστό, και δυστυχώς πολλές φορές όταν κάτι συμβαίνει μερικώς αλλοιώνεται όλη η πραγματικότητα. Δηλαδή όντως οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση αλλά και προηγούμενες, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση στον αμερικανικό παράγοντα. Υπάρχει μια απόλυτη ταύτιση με την αμερικανική γεωστρατηγική. Η Ελλάδα έχει προσφέρει πολύ σημαντικές διευκολύνσεις στις ΗΠΑ. Το δίδυμο Αλεξανδρούπολης-Σούδας αποτελεί πλέον κομβικό κομμάτι των αμερικανικών στρατηγικών υποδομών σε παγκόσμιο επίπεδο, και υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτό θα σήμαινε μια ολοκληρωτική αναβάθμιση της Ελλάδας στην αμερικανική γεωστρατηγική. Και δεν είναι και λάθος, να το πούμε έτσι. Δηλαδή υπάρχει και η άλλη άποψη ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι πιο, να μην είναι δεδομένη, να έχει μια πιο πολυπαραγωγική, πιο πολυγαμική πολιτική που έλεγε και ο ίμνησος ο Μαρκεζίνης, που είναι και η δικιά μου άποψη, και όλα τα συναφή. Αλλά ούτε αυτή είναι κατά ανάγκη λάθος. Την καθιστά λάθος το γεγονός ότι αυτή η πολιτική έχει νόημα μόνο εάν συνδυαστεί με μια προσπάθεια κατά κάποιο τρόπο να πακτωθούν τα ελληνικά συμφέροντα, η ελληνική εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο, και μια προσπάθεια να διώξουμε κατά κάποιο τρόπο την Τουρκία από τη δυτική αρχιτεκτονική. Όταν δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, όταν αντιθέτως έχεις μια λογική ότι πρέπει σόν και καλά να τα βρούμε με την Τουρκία, και ουσιαστικά αφήνεις την Τουρκία να εξελιχθεί στον κυρίαρχο παράγοντα στην περιοχή, τότε όλη αυτή η επένδυση
δυστυχώς είναι σαν να χτίζεις έναν πανάκριβο και φουτουριστικό ουρανοξύστη και να μην το έχεις θεμέλια. Δυστυχώς αυτή είναι, κατά την άποψή μου, η κατάσταση που υπάρχει. Οπότε ναι, μεν αναβαθμίζεται η Ελλάδα στην αμερικανική γεωστρατηγική, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν να θεωρούν ως πρωταρχική χώρα στην περιοχή για αυτούς στην Τουρκία, και η Ελλάδα δεν κάνει απολύτως τίποτα για να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Όλα αυτά βέβαια τα συζητάμε με την υπάρχουσα αμερικανική ηγεσία. Σε ένα χρόνο περίπου έχουμε αμερικανικές εκλογές, βλέπουμε την άνοδο του Τραμπ, που δεν σταματάει να εκπλήσει με τις δηλώσεις του, ιδιαίτερα με αυτή την τελευταία που παρότρινε τη Ρωσία να επιτεθεί στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν ξοδεύουν αρκετά για την άμυνα. Και θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε το σενάριο να αλλάξει η ηγεσία και να είναι η άνοδος του Τραμπ. Όπως θυμόμαστε από την προηγούμενη θητεία Τραμπ, δεν ήταν και η πιο φιλοελληνική αμερικανική ηγεσία. Ναι, κοιτάξτε, για μένα είναι λάθος έτσι κι αλλιώς να περιμένουμε ποιος θα βγει στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα είναι φιλέλληνας ή δεν θα είναι. Δυστυχώς, παραλαμβάνω, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν εγκλωβισμένες σε μια λογική ότι η κυρίαρχη χώρα της περιοχής είναι η Τουρκία. Επενδύουν πάνω σε αυτό, η πιο σημαντική χώρα, εν πάση περιπτώσει. Και δυστυχώς και η ελληνική πλευρά δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Να πω ότι είναι θεμελιώδες λάθος να περιμένουμε να σου αναθέσουν κάποιο ρόλο, να σε διορίσουν κατά κάποιο τρόπο ως, δεν ξέρω και εγώ τι, ως νομάρχη στην περιοχή. Οι χώρες κερδίζουν τις στρατηγικές τους συμμαχίες. Να θυμίσω ότι και το Ισραήλ, που είναι μυθοποιημένο στην Ελλάδα, κέρδισε την προνομιακή του θέση που έχει στην αμερικανική γεωστρατηγική μόνο όταν πέταξε έξω την Αίγυπτο από τα αμερικανικά σχέδια, ταπεινώνοντάς την στον πόλεμο των 6 ημερών. Μέχρι τότε, ναι μεν υπήρχε κάποια υποστήριξη προς το Ισραήλ, όχι όμως αυτή που νομίζει ο κόσμος, και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν να θεωρούν ότι ο Νάσερ ήταν ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ο Τραμπ, ναι μεν έχει αυτό το ιδιόρυθμο στυλ, ναι μεν είναι περίεργος, ναι μεν είναι απρόβλεπτος, ναι μεν έχει μια φιλική σχέση με τον Ερντογάν, αλλά δεν βλέπω τι χειρότερο θα κάνει από αυτά που κάνει η κυβέρνηση Biden. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτός που κράταγε στήριζε τα ελληνικά συμφέροντα ήταν ο Μενέντες, δεν ήταν η κυβέρνηση Biden. Εξ αρχής ήθελε να στηρίξει παντή τρόπο την Τουρκία. Όσο δε για αυτή την περιβόητη δήλωση Τραμπ αναφορικά με το τι θα συμβεί σε περίπτωση εισβολής, ας πούμε, της Ρωσίας, ναι μεν είναι από αυτά που δεν λέγονται, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή η φαντασίωση ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμπαγής έτσι ενότητα και με το που θα γίνει κάτι σε μια χώρα αυτομάτως θα αντιδράσουν όλοι μαζί και θα γίνει και η Αμερική θα προτάξει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, δεν ίσχυε ποτέ. Το έχει πει και ο Κίσιγκερ δημοσίως το 1979 και είχε προκαλέσει σοκ τότε, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε όσοι τέλος πάντων ασχολούνται με τα στοιχειώδη της ιστορίας του ψυχρού πολέμου. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες τα κάνουν. Είναι το ΝΑΤΟ εν συνόλο. Το ΝΑΤΟ είναι μια δομή στην οποία τα πάντα λειτουργούν με ομοφωνία. Και το μεγάλο λάθος που έχει γίνει για τα συμφέροντα και την αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια τρομακτικά πληθωριστική δομή με πάρα πολλές χώρες, με τρομακτικά διαφορετικές γεωπολιτικές ατζέντες κάθε μία εξ αυτών, η οποία αυτή δομή σε καμία περίπτωση με τη μορφή που έχει σήμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει αποφασιστικά σε περίπτωση που η Ρωσία αποφάσισε να κάνει κάτι. Σκεφτείτε, ας πούμε, να γίνονταν στο ΝΑΤΟ, σε χώρα του ΝΑΤΟ, να γίνονταν κάποια στρατιωτική δράση, να προέκυπτε το πρόβλημα, το θέμα του πυρηνικού πολέμου και να έπρεπε τώρα χώρες όπως η Αλβανία, ας πούμε, που δεν έχει κανενός είδους γεωπολιτική ταύτιση με κανέναν, ή η Σλοβενία, πολλό δε μάλλον η Τουρκία που παίζει το δικό της τέτοιο, να πάμε όλοι μαζί ομόφωνα και να ψηφίσουμε να ενεργοποιηθεί η πυρηνική αποτροπή. Γι' αυτό λέμε λοιπόν
ότι πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το θέμα και όλη αυτή η δομή και, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργηθούν πιο συμπαγείς γεωστρατηγικές κατασκευές μέσα στο δυτικό κόσμο. Εδώ, λοιπόν, πάλι και για να στρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, ότι η Ελλάδα με την επένδυση αυτή που έχει κάνει στον αμερικανικό παράγοντα θα μπορούσε να αποτελέσει κομμάτι αυτής της νέας ένδονα τοϊκής κατά κάποιο τρόπο γεωπολιτικής δομής, σε περίπτωση όμως που αποφάσιζε να διεκδικήσει και να επιβάλλει στην αμερικανική πολιτική το ρόλο της ως κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο, δυστυχώς, παραλαμβάνω για μια ακόμη φορά, δεν γίνεται. Τώρα, με αυτό που λέτε, επειδή ένας συνεργάτης μου έστειλε εδώ πέρα τις δαπάνες βάσει του ΑΕΠ από τα κράτη του ΝΑΤΟ, η Πολωνία είναι πρώτη με 3,9%, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεύτερη και τρίτη είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, η Γαλλία, ας πούμε, έχει 1,9, το Λουξεμβούργο έχει 0,7, δηλαδή και οι δαπάνες λειτουργούν ανισοβαρώς, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει τεθεί. Επειδή έχουμε μπει στο κομμάτι των εξοπλισμών, βέβαια, επειδή είπατε κάτι πολύ σημαντικό για το Ισραήλ και ένα κράτος δεν είναι μόνο όνομα και σημαία, υπάρχει και κάτι που λέγεται κοινωνία και η κοινωνία δουλεύει με ένα εθνικό φρόνημα. Θα το αφήσω όμως για το τέλος, για να ολοκληρώσουμε με τους εξοπλισμούς. Επειδή έχετε γράψει και το βιβλίο για τη νέα στρατιωτική επανάσταση, έχουμε μία ασύμμετρη απειλή από την Τουρκία και είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να έχουμε και ασύμμετρες απαντήσεις. Εμείς είχαμε την ανταλλαγή αυτή με τα F-35 αφού πήρε η Τουρκία τα F-16 και έχετε υποστηρίξει και στο βιβλίο σας αλλά και πάντα στο δημόσιο λόγο σας ότι δεν είστε υπέρ των ακριβών λύσεων. Ακόμα και τα F-35 λέτε ότι είναι πλατφόρμες, το θέμα είναι τι βλήματα φέρουν και τι ικανότητες αποτροπής έχουν. Και θέλω να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για τα F-35 και μετά θέλω να σας ρωτήσω κάτι για αυτό που λένε διασφάλιση ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα F-16 για απειλές. Ναι, να ξεκινήσουμε με το τελευταίο. Εντάξει, τώρα με μία λέξη αυτά είναι καραγκιοζηλίκια, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα τώρα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που τα όπλα που πήρε η Τουρκία είναι πράγματι ανατριχιαστικά και δείχνουν σε ποιο έναντι πιανού ποιον απειλούν. Δηλαδή η Τουρκία όταν πήρε περίπου 950 πυράβλους αέρος-αέρος μεγάλου βεληνεκούς, αυτός γιατί τους πήρε, για να τους ρίξει πού, στους Κούρδους, να τους ρίξει πού. Λοιπόν, στις άλλες χώρες που δεν έχουν αεροπορία, είναι σαφές ότι η Τουρκία με το οπλοστάσιο, αυτό το τρομακτικό οπλοστάσιο που παρήγγειλε και τις εδόθη, ετοιμάζεται για έναν ολοκληρωτικό τύπο και παρατεταμένο πόλεμο με την Ελλάδα. Για να μην μιλήσουμε τώρα για όπλα όπως τις πάνω από 400 συλλογές βομβών του νέου τύπου της SDB, της Small Diameter Bomb, που είναι το πιο έξυπνο όπλο, να το πούμε έτσι, που έχει η αμερικανική αεροπορία και το οποίο είναι και το κατεξοχήν όπλο για το F-35 και εμείς δεν το συζητάμε καν. Κοιτάξτε, το F-35, επειδή έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη μυθολογία γι' αυτό και μια αρνητική μυθολογία επίσης, όπως όλα τα οπλικά συστήματα, έχει τα συν και τα πλήν του. Λοιπόν, είναι ένα αμφιλεγόμενο αεροσκάφος με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλούς περιορισμούς στην επιχειρησιακή του χρήση, με τεράστιες δυνατότητες βέβαια από την άλλη, αλλά είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι δηλαδή ένα πολύ ακριβό όπλο, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες σε ένα μαχητικό οικοδόμημα θα έπρεπε να είναι το κερασάκι στην τούρτα, να το πούμε έτσι, αλλά από κάτω πρέπει να υπάρχει τούρτα. Λοιπόν, και οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, όχι μόνο των τελευταίων δεκαετιών ουσιαστικά, δείχνουν ότι αυτό που λέμε οι πλατφόρμες, δηλαδή τα πολεμικά αεροπλάνα, τα πλοία, τα υποβρύχια, τα άρματα μάχης, γίνονται ολοένα και πιο ακριβά, ολοένα και πιο δύσκολο να αποκτηθούν. Εάν αποκτηθούν και απολεστούν στο πεδίο της μάχης, πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν.
Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Αναγκαστικά πρέπει να πας σε πολύ πιο φτηνές και νέου τύπου λύσεις. Και το είδαμε να συμβαίνει στην Ουκρανία, να συμβαίνει στο Ισραήλ, να συμβαίνει ακόμη και οι Χούθοι, ας πούμε, έχουν αναπτύξει ένα πολύ εξεζητημένο οπλοστάσιο μεγάλων δυνατοτήτων με σχετικά χαμηλή τεχνολογία, που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα ακόμη και σε εξελιγμένες δυνάμεις. Είδαμε, ας πούμε, τώρα, όπως γράφει ο Άγγελος Χωριανόπουλος στο Future Warfare, τη Βρετανική φρεγάτα που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, να αναγκάζεται να αποσυρθεί, γιατί πολύ απλά δαπάνησε όλο της το πυραυλικό οπλοστάσιο εναντίον των απειλών των Χούθη και δύσκολα μπορεί να ξαναβάλει πυράβλους, να το πούμε έτσι. Γιατί κάθε πυράβλος αστέρ, τον οποίο θα έχουμε και εμείς πάνω στις φρεγάτες Μπελαρά, κάνει ένα χρόνο για να κατασκευαστεί. Λοιπόν, καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι πρέπει να αλλάξουμε σαφώς φιλοσοφία όσον αφορά τους εξοπλισμούς. Πρέπει να πάμε σε μικρές, φτηνές, μαζικές λύσεις που να σου επιτρέπουν να ασκείς προβολή ισχύως στον αντίπαλο παρατεταμένη και να τέχεις τη σύγκρουση. Λοιπόν, και χωρίς να είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε αυτή τη λογική όπλων τα οποία είναι πανάκριβα και αν τα χρησιμοποιήσεις μετά δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο παράδειγμα με το F-35. Λοιπόν, και εμείς στην Ουκρανία, το βασικό όπλο του F-35 για βομβαρδισμό, όπως είπαμε, είναι αυτές οι Small Diameter Boxes, οι GBU-39, που είναι μικρές έξυπνες βόμβες, λοιπόν, τις οποίες παράγγειλε και η Τουρκία. Το ίδιο ακριβώς όπλο, την ίδια ακριβώς αυτή η ρουκέτα, η ίδια εταιρεία Lockheed Martin μαζί με τη Σουηδική της Saab την τοποθετούν πάνω σε μια ρουκέτα Mi-26 που ρίχνει το σύστημα το MLRS. Αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε σε μικρούς χώρους όπως είναι το ελληνοτουρκικό σύστημα, αεροπορικό βομβαρδισμό, μπορείς να, την ίδια ακριβώς βόμβα, επαναλαμβάνω, μπορείς να κάνεις και με το πυροβολικό όπως κάνουν οι Ουκρανοί. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν αρχίζει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο σχεδιασμού, διακλαδική και υπερκλαδική, που να χρησιμοποιεί ως πυρήνα αυτό το δόγμα που είχε επιβάλει ο Υπουργός Άμυνας, ο Αμερικανός, ο Ρόμπερτ Μακναμάρα, επί Κένετη, που είναι το εξής. Δηλαδή, παιδιά, είχε πει στους διαφόρους κλάδους εκεί, στους ναύαρχους, στους περάρχους που του διεκδικούσαν διάφορα, λέει, μην μου φέρνετε, λέει, προτάσεις για πλατφόρμες. Θέλω προτάσεις για αποτελέσματα. Δηλαδή, να μου πείτε πώς μπορώ να κάνω την ίδια ζημιά στον αντίπαλο με το ελάχιστο κόστος και πώς με το ίδιο κόστος μπορώ να επιτύχω τη μέγιστη καταστροφή στον αντίπαλο. Με αυτούς τους δύο απλούς κανόνες αναμόρφωσε ολόκληρη την αμερικανική πολεμική μηχανή. Και αυτό ακριβώς σε μια τόσο ακραία μεταβατική εποχή πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Είναι τόσο απλό. Πάντως, έχετε δίκιο, το παράδειγμα της Ουκρανίας, ιδιαιτέρως της Ουκρανίας, έχει φέρει στο προσκήνιο τις χερσαίες επιχειρήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είδαμε να είναι στο επίκεντρο το θέμα της επιχειρησιακά, ας πούμε, των αεροπορικών βομβαρδισμών και ούτω καθεξής. Είδαμε τα ντρόουν που λειτουργήσανε πάρα πολύ έτσι καλά. Θέλω να σας πω, για να μείνουμε λίγο στο θέμα, όλα αυτά έχουν ορίζοντα που περατώνται μέχρι το 2030. Έχουν λάβει βέβαια οι νομοθέτες των Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των Εξωτερικών Υποθέσεων, έχουν λάβει υποτίθεται διαβεβαιώσεις για την καλή στάση της Τουρκίας. Από εκεί πέρα έχουν δηλώσει ότι αν γίνει παράβαση μέσα σε αυτό τουλάχιστον το χρονικό διάστημα θα παγώσει η διαδικασία. Βλέπετε να συμβαίνει αυτό, δηλαδή μέχρι το 2010 έχουμε ένα αβάντζο προκειμένου να κάνουμε και εμείς το κουμάντο μας, για να το πούμε γινώς. Και μέσα σε αυτό, επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι το ναυτικό, μπαίνει και η συζήτηση με τις Constellation, που υπάρχει μια διάθεση συμπαραγωγής. Ναι, κοιτάξτε, ειδικά για το τελευταίο, αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και μπορεί να δώσει λύσεις μακροπρόθεσμες, αλλά η μαγική λέξη εδώ είναι μακροπρόθεσμες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει σε μεγάλο βάθος χρόνου. Τώρα, στο άμεσο χρονικό διάστημα, όταν λέμε στο άμεσο χρονικό διάστημα, εννοούμε μέχρι το 2030, τι κάνουμε? Δηλαδή, η Τουρκία με την αναβάθμιση των F-16, με την τεράστια παραγωγή δικών της μη επανδρωμένων μαχητικών πλέον αεροσκαφών με χαρακτηριστικά στέλθ, όπως είναι το Κιζιλέλμα, με το τεράστιο οπλοστάσιο που παίρνει από τις ΗΠΑ, με το τεράστιο οπλοστάσιο που αναπτύσσει η ίδια και κατασκευάζει,
με το πυραυλικό της οπλοστάσιο, το βαλιστικό, το οποίο γίνεται ολοένα και πιο, και πιο επικίνδυνο, είναι δεδομένο και με τα άλλα σύμμετρα συστήματα, ρομποτικά σκάφη επιφανείας, επιθετικά, αυτοκτονικά, τους διαδόχους των πυρπολικών που λέγαμε, που είδαμε πόσο τρομακτικά επικίνδυνα είναι, το είδαμε και στην Ουκρανία αυτό το πράγμα, είναι δεδομένο ότι εκεί που περιμέναμε ότι θα είχαμε ένα πλεονέκτημα με την αναβάθμιση των F-16 και με τα Ραφάλ και με τις Μπελαρά, ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση, σε ορίζοντα 7ετίας, 8ετίας, 10ετίας, θα έχει επιτύχει η Τουρκία ένα τουλάχιστον προσωρινό πλεόνασμα ισχύως, και εκεί θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για μας. Τώρα, για το τι θα κάνει με τα F-16, πολύ απλά μπορεί να συνεχίσει αυτό που κάνει τώρα, δηλαδή να κρατάει ένα χαμηλό προφίλ όσον αφορά τις παραβάσεις, παραβιάσεις, διατηρώντας ολόκληρη την επιθετική της, τον υβριδικό πόλεμο που κάνει ουσιαστικά στην Ελλάδα για να αποδομήσει τα ελληνικά εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα, κρατώντας όμως στην επιφάνεια αυτή την έτσι κατά κάποιο τρόπο το πέπλο ότι και καλά είναι μια ήπια περίοδος κλπ. Όταν λοιπόν οι ίδιοι οι Έλληνες θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε περίοδο ήρεμων νερών με την Τουρκία, και ποιο λόγο οι Αμερικανοί, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να τα χαλάσουν με την Τουρκία, να τις δημιουργήσουν προβλήματα. Αντιθέτως, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η αμερικανική πλευρά έχει επιλέξει να στηρίξει περισσότερο την Τουρκία. Και εγώ δεν κατιώνω στην αμερικανική πλευρά. Τους δικούς μας έχω θέμα. Με τους δικούς μας έχω θέμα. Οι Αμερικανοί κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν. Και καλά το κάνουν όσον αφορά τη δική τους στρατηγική. Εάν η Ελλάδα ήθελε να πετάξει έξω την Τουρκία από την αμερικανική γεωστρατηγική, θα μπορούσε να κάνει τις κατάλληλες, τις ανάλογες ενέργειες. Κάνει ακριβώς το ανάποδο. Κλείνοντας, θέλω να σταθώ σε ένα από τα τελευταία σας άρθρα που έχετε δείξει ότι δεν εστιάζετε αμιγώς μόνο στο κομμάτι το στρατιωτικό και το γεωπολιτικό, αλλά ενδιαφέρεστε και για το κοινωνικό, που είναι το υπόστρωμα που διαμορφώνει τα προηγούμενα. Πώς βλέπετε την εξέλιξη με αυτό που προωθεί η κυβέρνηση με το γάμο των ομοφιλόφιλων ζευγαριών? Τι επίδραση μπορεί να έχει αυτό στην κοινωνία, που γίνεται, ας πούμε, αυτόματα κατάργηση του πατέρα και της μητέρας, αφού θα αναχθεί σε ισότιμο όρο το γονέας 1, γονέας Β, που θα είναι και το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, το τι θα γράψει στις νέες ταυτότητες αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Είχατε και μια βιβλιογραφία πολύ σημαντική από το εξωτερικό, που κυρίως εκεί έχουν φανεί τα επόμενα βήματα και έχουν καταδειχθεί τα προβλήματα από όλη αυτή τη διαδικασία, και όλο αυτό πώς επηρεάζει το εθνικό φρόνημα. Σας το λέω για την περίπτωση της Ελλάδας, με την κουλτούρα, τη φιλοσοφία και την κοσμοαντίληψη που έχει η κοινωνία. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι, όπως λέει και ο καθηγητής ο Γιάννης Ομάζης, ότι η γεωπολιτική, στο πλαίσιο της συστημικής γεωπολιτικής ανάλυσης, είναι η σύνθεση κάποιων πυλώνων. Ο βασικός πυλώνας είναι ο πολιτισμός. Οπότε δεν είναι εκτός γεωπολιτικής το να μελετάμε τα πολιτισμικά θέματα, ειδικά δε όταν επηρεάζουν την εθνική ταυτότητα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται δεν μπορούμε να τη βγάλουμε εκτός του ευρύτερου αφηγήματος. Λοιπόν, και το ευρύτερο αφήγημα, το οποίο προωθείται και κομμάτι του είναι αυτή ο γάμος των ομόφυλων ή ομοζευγαριών, όπως προβάλλεται, είναι ότι η ίδια η άρνηση των λειτουργιών των φύλων. Λοιπόν, και ουσιαστικά μιλάμε για την ίδια την άρνηση των φύλων. Το ευρύτερο αφήγημα είναι ότι τα φύλα είναι μια αυθαίρετη φαντασιακή κατασκευή. Η ρόλη του πατέρα και της μητέρας είναι αυθαίρετη. Ο καθένας μπορεί να τις υιοθετήσει, ανεξάρτητα αν είναι άντρας ή γυναίκα. Άρα μιλάμε λοιπόν για άρνηση του φύλου. Και αυτό είναι κομμάτι μιας ευρύτερης μηχανικής, που είναι άρνηση των βάσης φύσεως των συλλογικών ταυτοτήτων. Ξεκίνησε από την αντίληψη ότι το έθνος είναι μια αυθαίρετη φαντασιακή κατασκευή. Περάσαμε μετά ότι ο λαός είναι μια αυθαίρετη φαντασιακή κατασκευή. Γιατί άμα βάλεις το λαό στη διάσταση του χρόνου, δηλαδή τους αγέννητους και τους νεκρούς, τότε προκύπτει και το έθνος. Πέρασαμε ότι η οικογένεια είναι κάτι αυθαίρετο, και τώρα αυτό καθ' αυτό το φύλο είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Μπορεί να το επιλέξει ο καθένας, να το αλλάζει κάθε μέρα κτλ. Και καταλήγουμε στο σημείο να αρνούμαστε και εν τέλει και την ίδια την έννοια του ανθρώπου. Γιατί όταν. Και όλο αυτό, συγγνώμη, και όλο αυτό
μέσα από διαδρομή χιλιετιών από διαφορετικά πολιτισμικά μονοπάτια που δεν έχει τολμήσει καμία κοινότητα, καμία οντότητα να αμφισβητήσει αυτές τις πολιτισμικές σταθερές παρότι μπορεί να είχαν στρεβλώσει αποκλείσεις μεταξύ τους. Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι περιθωριακό. Προσέξτε ότι μέσα στα πανεπιστήμια της Δύσης και της Ελλάδος εδώ και δεκαετίες προωθείται λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει φύλο, ότι όλα αυτά είναι αυθαίρετες κατασκευές και τέλει καταλήγουμε ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει, ότι είναι ισότιμος με τα ζώα ή ότι είναι ισότιμος με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά μπορεί να τα ακούνε οι ακροατές μας, λένε ότι βλακίες είναι αυτές. Ναι, βλακίες είναι, αλλά είναι το κυρίαρχο αφήγημα, επαναλαμβάνω, σε ακαδημαϊκούς κύκλους και σε πολιτικούς κύκλους. Πλέον κύκλους εξουσίας, όχι κάτι περιθωριακό. Οπότε δημιουργείται ένας απόλυτος μηδενισμός, μια άρνηση όχι μόνο της αντίληψης περί έθνους, περί λαού, περί οικογένειας, περί κοινωνίας, αλλά αυτής της έννοιας του ανθρώπου. Και φυσικά αυτό έχει και τεράστια συνέπεια όσον αφορά την ίδια τη λειτουργία της χώρας. Όταν λοιπόν αρνείσαι το μόνο που μένει είναι μια απόλυτη, έτσι, ένα απόλυτο δικαίωμα του κάθε ατόμου να ορίζει ακόμη και το ίδιο του το φύλο και να μην δέχεται περιορισμούς ούτε καν από τη φύση, να αρνείται την ίδια τη φύση, τότε πώς μπορούμε να μιλάμε πλέον για κοινωνία, πώς μπορούμε να μιλάμε για άμυνα, ποια άμυνα, άμυνα πιανού, του ενός συνόλου το οποίο ουσιαστικά το αρνούμαστε. Οπότε λοιπόν όλος αυτός ο μηδενισμός, ο απόλυτος μηδενισμός που τίνει να επικρατήσει, είναι μια νάρκη στα θεμέλια της ίδιας της συλλογικής λειτουργίας της κοινωνίας. Δημιουργεί το απόλυτο χάος, τον απόλυτο μηδενισμό και φυσικά έχει και την αντανάκλασή του και στα θέματα άμυνας, εθνικής κυριαρχίας κτλ. Ποια άμυνα τώρα, ποια εθνική κυριαρχία όταν αρνείσαι το έθνος, ποιο έθνος όταν αρνείσαι το ίδιο το φύλο. Λοιπόν, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περνάμε έτσι και να λέμε ότι ναι πρέπει να υπάρχει ισότητα. Η ισότητα η νομική και η κοινωνική πολύ εύκολα θα μπορούσε και έχει ήδη υπάρξει μέσω του Συμφώνου Συμβίωσης. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Κύριε Γρήμα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυσή σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.